Ελληνίδε και Έλληνε, σήμερα το έθνο γιορτάζει 200 χρόνια από την ιστορική επανάσταση του 1821. Αναστοχάζεται και προχωρά. Εμπνέεται από του προγόνου. Και κρατάμε σιγουριά τη σκητάλη της προόδου που περνά από γενιά σε γενιά τη πατρίδα μα. Πριν από δύο αιώνε, μια χούφτα αποφασισμένων αγωνιστών μέσα και έξω από την Ελλάδα ύψωσαν το λάβαρο τη ανεξαρτησία έθεσαν σε κίνηση μια διαδικασία, το τέλο τη οποία ούτε και οι ίδιοι μπορούσαν να ονειρευτούν. Με τη βοήθεια των συμμάχων του, πολέμησαν ηρωικά και κέρδισαν την ελευθερία του. Ξετυλίγοντα το αρχαίο και το βυζαντινό νήμα, έθεσαν τα θεμέλια για να μετατραπεί μια επαρχία τη Οθωμανικής Αυτοκρατορία σε ανεξάρτητο οργανωμένο κράτο. Ένα κράτο που στη συνέχεια μεγάλωσε σε όλα. Σε επικράτεια, σε δημοκρατία σε διεθνή ακτινοβολία. 200 χρόνια μετά, η Ελλάδα είναι μια σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα, με ισχύ και κύρος σε ολόκληρο τον κόσμο. Στη διαδρομή αυτή ζήσαμε στιγμές τριάμβου, αλλά και οδύνης. Σοφές αποφάσεις, όπως και μεγάλα λάθη. Όμως σε όλες τις μεγάλες δοκιμασίες της ανθρωπότητας, ο τόπος μας στρατεύτηκε πάντα στη σωστή όχθη της ιστορίας. Και αυτό μας δίνει την δύναμη να κοιτάμε κατάματα το παρελθόν, να νιώθουμε υπερήφανοι για τα μεγάλα άλματα του έθνους, αλλά και να διδασκόμαστε από τις ευκαιρίες που χάθηκαν, ώστε να δημιουργούμε καινούριε για τις ημέρες που έρχονται, μετατρέποντας την εμπειρία του χθες σε καύσιμο πορεία προς το αύριο. Μια ματιά στις σελίδες της ιστορίας μας σε ένα και μόνο συμπέρασμα οδηγεί. Ότι μοιρασμένοι Έλληνες λύγησαν, ενώ ενωμένοι μεγαλούργησαν. Δεν ξεχνάμε, συνεπώ, τι έχθρε που εκδηλώθηκαν ακόμα και μέσα στον ξεσηκωμό, τον εθνικό διχασμό, τον ολέθριο εμφύλιο, ούτε και τι παγίδε τη πρόσφατη δημαγωγίας. Γι' αυτό επιλέγουμε για ιστορικό μα φάρο την ενότητα των Βαλκαρικών πολέμων, του έπου του 40 και τη αντίσταση, την κοινή μα στάση κατά τη δικτατορία και την κοινή μα δράση στα χρόνια τη ανάπτυξη, την ενσωμάτωση στην ευρωπαϊκή οικογένεια και τα βήματά μα στην πιο στέρεη δημοκρατία που είχαμε ποτέ. Υποδεχόμαστε την εθνική επέτειο με την περίσκεψη που φέρνει η περηφάνεια. Γιατί οι ήρωες του 2021 βρήκαν άξιους συνεχιστές στην πολιτική και την οικονομία, αλλά και στον στοχασμό, στην επιστήμη, στην τέχνη και στον αθλητισμό. Πάνω απ' όλα όμως, η ιστορία του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους είναι η ιστορία των ανθρώπων του. Όλων όσοι έπεσαν και βρήκαν τη δύναμη να ξανασηκωθούν για να κληροδοτήσουν στα παιδιά τους ένα καλύτερο αύριο. Που συναντήθηκαν τολμηρά με τα ρεύματα της προόδου, κρατώντας όμως ζωντανές τις παραδόσεις, που δούλεψαν σκληρά και πρόκοψαν. Και μαζί τους πρόκοψε και η πατρίδα όλη. Είναι όσοι, ψάλλοντας τους στίχους του Σολομού, δάκρυσαν μπροστά στη Γαλλόλευκη. Σε όλους αυτούς, η Ελλάδα ευνομονούσα από τι φόρο τιμή. Συμπολίτε μου, φέτο η 25η Μαρτίου είναι μοναδική, αλλά και ξεχωριστή, καθώ μα βρίσκει στην τελική μάχη με την πανδημία. Με τι δυσκολίε πολλέ, όμω ορατή πλέον την νίκη. Άλλωστε και η Εθνική Εκστρατεία για τον Εμβολιασμό, ελευθερία ονομάζεται. Η χώρα μα βγαίνει ισχυρότερη από αυτή την περιπέτεια. Με ενωμένη την κοινωνία, ανθεκτική την οικονομία και αποτελεσματικότερο το κράτο. Και επιπλέον, με δυνατού δεσμού εμπιστοσύνη ανάμεσα στην πολιτεία και του πολίτε. Κάτι που αναδείχθηκε στα πολλά και ταυτόχρονα μέτωπα που δώσαμε μάχε. Στην υπεράσπιση των συνόρων μα, Εύρω και Αιγαίο. Στην θωράκιση τη δημόσια υγεία και τη κοινωνική ευημερία. Αλλά και απέναντι στι προκλήσει των γειτόνων μα. Στην αυγή του τρίτου αιώνα ελεύθερη ζωή, οι Έλληνε καρτούν ψηλά το κεφάλι που σήκωσαν γενναία οι πρόγονοι του. Σήμερα οι προκλήσει είναι διαφορετικέ. Όμως, η αποφασιστικότητά μας παραμένει ίδια. Το στίχημα της γενιάς μας είναι 200 χρόνια μετά την επανάσταση της Εθνικής Ανάστασης να γίνει η επανάσταση της Εθνικής Ανάταξης. Με την Ελλάδα και πάλι πρωταγωνίστρια των καιρών. Άλλωστε, από το έψιλον της Ελλάδος ξεκινούν και η επανάσταση και η ελευθερία και η ελπίδα. Είναι τα συστατικά της όμορφης και παράξενης πατρίδας του ελίτη του πολυμήχανου Οδυσσέα, που με την ευφυία του πέτυχε περισσότερα από όσα του επέτρεπαν τα μέσα που διέθετε, και τη χώρας του εθνικού μας ποιητή, όπου όλα γύρω της είναι φως. Την ιστορία αυτού του τόπου γιορτάζουμε σήμερα. Με περηφάνεια και με σεμνότητα. Τίποτα από όσα κερδίσαμε μέχρι τώρα δεν ήταν αυτονόητο. Γι' αυτό και συνεχίζουμε, οπλισμένοι με τον νέο πατριωτισμό της ευθύνη και τη σημαία μας να ανεμίζει από εθνική αυτοπεποίθηση και αισιοδοξία. Χρόνια πολλά Ελλάδα μας, χρόνια πολλά Έλληνες, παντού στον κόσμο.